Πάει τώρα πολύ κοντά έχοντα μπροστά του τον βάζο προ την υπόλοιπη γραμμή. Δεν θα πει πρώτο. Τώρα όμω θα αρχίσει να ανοίγει. Θα αρχίσει να ανοίγει και θα ανεβαίνει. Θα ανεβαίνει, πιάνει τον Williams. Έχει περάσει τον βάζο και πάει για πρώτο. Και θα είναι πρώτο και δεν μπορεί να κάνει. Είναι πρώτο. 20-04. 20-04 είναι πρώτο για μια ακόμα φορά. Τόσα σκεντέρι, ο Ολυμπιονίκη, ο παγκόσμιο πρωταθλητή πια. Ο παγκόσμιο πρωταθλητή, ο νούμερο ένα στον κόσμο. Αυτό είναι ο Κώστας Κεντέρης. Όταν όλοι οι Έλληνες μέσα στο στάδιο και έξω από αυτό πανηγυρίζουν μια ακόμα μεγάλη νίκη. Μια νίκη του Κώστα Κεντέρη. Ήταν εκπληκτικός, ήταν φανταστικός. Ήταν μοναδικός για μια ακόμα φορά αυτός ο Έλληνας πρωταθλητής. Κανείς πια δεν μπορεί να τον αμφισβητήσει. Αυτός είναι ο πρώτος. Δείτε τον εδώ. 20-04 δεν λέει τίποτα. Έκανε και καλύτερο ρεκόρ φρεντάροντας στην κυριολεξία στον ίδιο τελικό. Είναι μεγάλη διαφορά αυτή για ένα τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος, όταν βέβαια δεν λέγεσαι Μάικλ Τζόνσον. 20-04, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Δείτε τον πρωταθλητή των Ηνωμένων Πολιτειών πίσω να αγωνίζεται να είναι στους νικητές. Δείτε τον Μάλκομ που έχει μείνει τέταρτος νομίζω. Δείτε τη διαφορά του Έλληνα με τους υπολείπους. Δείτε πόσοι προσπάθησαν, όλοι οι άλλοι ήταν το ίδιο. Ο Κεντέρης διέφερε, γιατί είναι ο κορυφαίος, είναι ο πρώτος, είναι ο μοναδικός αθλητής εφέτος στον κόσμο που δεν μπορεί να χάσει στα 200 μέτρα. Που έχει κάνει τους δύο καλύτερους χρόνους φέτος στον κόσμο. 20-04 και 20-03. Πρώτος λοιπόν είναι ο Κεντέρης με 20-04. Αυτό πια ουδής μπορεί να το αμφισβητήσει. Εκεί η αμφισβήτηση υπάρχει για το ποιος είναι δεύτερος, για το ποιος είναι τρίτος, αφού όλοι οι άλλοι ήταν μαζί. Ο Williams μοιάζει να είναι πιο κοντά.